Γεια σας. Είναι προπαραμονή Χριστουγέννων 2022, δηλαδή. Τινάχτηκε ένα σκυλί και με έχει καταβρέξει. Είναι 23 Δεκεμβρίου 2022. Ολάκη κι εγώ. Είμαστε στις γύρες. Πήγαμε στο ACS, το Courier, και πήραμε ένα πακέτο που μας έστειλε ο Άκης από την Ιταλία. Αλλά ο Άκης μου έστειλε ότι, Θεκλά, δεν θέλω να σου πω τι να κάνεις, αλλά όταν θα ανοίξεις αυτό το πακέτο, μην το ανοίξεις αυτό το κινητό, καλύτερα άνοιξε το στο πάτωμα επάνω σε ένα τραπέζι. Οπότε το έχουμε στο port bagage αυτό το πακέτο και θα πάμε στο σπίτι να το ανοίξουμε και θα έχουμε και βίντεο να σας το δείξουμε. Βεβαίως. Δεν ξέρω πότε θα ανέβει αυτό το βίντεο, θα ανέβει σήμερα ή αύριο. Για σήμερα, 23 Δεκεμβρίου 2022, έχουμε προγραμματισμένο να ανέβει ένα βίντεο για το θρησκευτικό ναρκισισμό. Ένα θέμα που μας έστειλε ένας φίλος, την ιστορία του, και είχαμε και δύο σχόλια τέτοια. Επίκαιρο ζήτημα, ο θρησκευτικός ναρκισισμός τώρα με τις γιορτές. Θα δείτε το βίντεο. Δεν είχα και πολύ όρεξη κάνοντάς το, φτιάχνοντάς το, γιατί με κούρασαν όλα αυτά. Οι θρησκευτικοί ναρκισισμοί με έχουν κουράσει και θεωρώ ότι είναι λίγο ντε-μοντέ για μένα. Για άλλους όμως δυστυχώς είναι πάρα πολύ στη μόδα, με την έννοια το ότι το βιώνουν. Το βιώνουν και ταλαιπωρούνται πάρα πολύ από αυτό. Πώς είστε εσείς αυτή την... Εμάς εδώ είναι βροχερή και μουντή μέρα. Πώς είστε εσείς αυτή τη βροχερή και μουντή μέρα? Έχετε καλή διάθεση ή ξυπνήσατε με μούτρα όπως ξυπνήσαμε εμείς? Όχι το σκυλί, εγώ. Τι σου είναι αυτές οι γιορτές, ρε παιδί μου? Τι ταλαιπωρία. Εντελώς φρυβίτιο, ατμίζω κιόλας. Τι ταλαιπωρία. Σε πολλά επίπεδα. Πρέπει να παραπονιόμαστε. Δεν πρέπει να παραπονιέμαι. Με την έννοια του ότι πέρσι ήταν χειρότερα. Άρα πρέπει να είμαι ευχαριστημένη που φέτος είναι καλύτερα. Δηλαδή συγκρίνω τα Χριστούγεννα μου τα περσινά με τα φετινά και φέτος είναι απείρως καλύτερα. Ελάκη, απείρως καλύτερα. Πρώτα απ' όλα είμαι μαζί με το Λάκη που πέρσι δεν ήμουνα. Δεύτερον, είμαι ελεύθερη από οποιαδήποτε, από οποιοδήποτε είδους ορατή, αδιόρατη και αόρατη, μη σας πω, κακοποίηση. Εκτός ίσως από αυτή που επιβάλλω ίδια στον εαυτό μου, εκεί κάνουμε δουλίτσα. Νιώθω ότι το 22 ήταν και εξακολουθεί να είναι, γιατί ακόμη υπάρχει το 22, μία πολύ έτσι γόνιμη χρονιά, ψυχογόνιμη χρονιά. Καταλάβαμε πολλά πράγματα για τον εαυτό μας εις βάθος, Λάκη, τα οποία τα είχαμε καταλάβει και παλιά, αλλά τα είχαμε καταλάβει και επιφανειακά, τα είχαμε καταλάβει λιγότερο. Αλλά ναι, είναι ένα ζόρι το να τα καταφέρεις αυτές τις μέρες. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι για την κατάθλιψη των εορτών. Έχουμε δώσει αρκετές αναλύσεις και ψυχοαναλυτικές αναλύσεις και ψυχοδυναμικές αναλύσεις και άλλων ειδών αναλύσεις. Και είναι δύο τα ζητήματα. Το ένα το ζήτημα είναι η pop κουλτούρα, η οποία ορίζει ότι πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι τις γιορτές, με συνερή χαρά και πώς θα περάσει τις γιορτές κλπ. Και το άλλο είναι όλες αυτές οι υπέροχες, εξαιρετικές, απαράμιλες αναμνήσεις παλαιών γιορτών. Εδώ τώρα θυμάμαι και σας θυμίζω και εσάς ότι όσοι βρίσκεστε μέσα σε κακοποιητική σχέση, μέσα σε ναρκισιστική σχέση, είτε ο ναρκισσός που σας κακοποιεί είναι ο γονιός σας ή ένας σύντροφός σας ή κάποιος άλλος άνθρωπος με τον οποίο συνδέεστε καθ' οποιοδήποτε τρόπο και είναι έξαλλος, όπως είναι ο Λάκη, ναι, είναι έξαλλη αυτές τις μέρες. Οι ναρκισσοί αυτές τις μέρες είναι έξαλλοι. Έξαλλοι! Δεν αντέχουν με τίποτα τις γιορτές, και ξέρετε γιατί. Το συζητούσα με μια κοπελιά σήμερα το πρωί, ξέρει ποια είναι αυτή. Είναι κάπου στα εξωτερικά. Και με πήρε και μου λέει έτσι και έτσι χθες το βράδυ, και αυτό και αυτό και αυτό. Και μου λέει, μα ήταν τόσο καλός, μα ήταν τόσο ευγενικός, μα είχαμε περάσει δύο εβδομάδες τέλεια. Της λέω, αγάπη μου, είναι Χριστούγεννα. Οι ναρκείς έχουν έξαρση τα Χριστούγεννα και κυρίως η κρυφονάρκηση. Τα Χριστούγεννα, τις γιορτές, άμα τα γενέθλιά σου.
Ναι. Θα κάνουν τα πάντα όλα για να δημιουργήσουν πανικό και να εκδραματίσουν τα εσωτερικά τους τα σήκωτα. Λοιπόν, έτσι για να τα βάλουμε σε ένα χέρι, σε ένα πόδι, σε ένα αυτί. Ναι, νομίζω ότι το σκυλί μας θέλει να κατέβει. Αυτό έχει γίνει, εντάξει, έχει γίνει φανερό ότι έχεις βιολογικές ανάγκες. Στρίβω εδώ πέρα να καλύψουμε τις βιολογικές ανάγκες και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για το γιατί οι άνθρωποι εκδραματίζουν τις εορτές. Κάνουν εκδραμάτιση. Κάνουν acting out. Μπράβο, είδατε, είναι ένα ευγενέστατο πλάσμα το οποίο τράβηξε έτσι ευγενικά με τα δόντια του το μανίκι μου προκειμένου να με ενημερώσει, να με ειδοποιήσει ότι χρειαζόταν να κατέβει. Κατέβηκε, έκανε ό,τι έκανε, το μαζέψαμε, το πετάξαμε και τώρα βεβούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε δει πολλές φορές ότι η κοινή αφετηρία που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν ως συνεξαρτώμενοι με ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, είτε λειτουργούν ως νάρκισσοι με ένα ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, είναι το τραύμα. Και κυρίως το παιδικό τραύμα, το συνεχές παιδικό τραύμα. Όταν είναι οι γιορτές, όσοι άνθρωποι που φέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, CPTSD, υπάρχει και σχετικό βίντεο στο κανάλι μας που μιλάει για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, νομίζω κάνει και playlist για το CPTSD. Αυτές τις μέρες που είναι γιορτές υπάρχουν πολλά ερεθίσματα τα οποία ξυπνάνε το CPTSD. Όταν ξυπνάει η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, νιώθουμε άσχημα. Γι' αυτό τον λόγο παθαίνουμε κατάθλιψη τις γιορτές ή έχουμε κακή διάθεση τις γιορτές ή φοβόμαστε τις γιορτές ή γενικά δεν νιώθουμε καλά τις γιορτές. Όλοι όσοι έχουμε μεγαλώσει υπέροχα εντός πολλών εισαγωγικών, όσοι δηλαδή είχαμε τραυματιστεί ψυχικά και σωματικά στην παιδική μας ηλικία. Ξαναλέω ότι και οι νάρκισσοι ξεκινούν από το τραύμα και αντιδρούμε ναρκισσιστικό στυλ, αλλά και οι συνεξαρτώμενοι ξεκινούν από το τραύμα και λειτουργούν, αντιδρούμε συνεξαρτητικό στυλ. Όταν λοιπόν έρχονται οι γιορτές, ενεργοποιείται το CPTSD, ενεργοποιείται η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, νιώθουμε άσχημα και αναλόγως στο στυλ της προσωπικότητάς μας, εάν έχουμε ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, αυτό το άσχημα που νιώθουμε μέσα μας, αυτά τα πολύ αρνητικά συναισθήματα, αυτοί οι δαίμονες που ξυπνούν μέσα μας, δεν τους διαχειριζόμαστε με ευθύνη, δεν τους διαχειριζόμαστε υπεύθυνα, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη δική μας μιζέρια, δεν συνειδητοποιούμε δηλαδή ότι εγώ ρε παιδί μου δεν είμαι καλά αυτές τις μέρες, δεν είμαι εντάξει, αλλά ας μην το δώσω παρακάτω, ας μην προκαλέσω πόνο, θυμό, απογοήτευση, ματέωση σε άλλους ανθρώπους. Δεν μου φταίνε οι άλλοι αν εγώ είμαι σκατά. Δεν μου φταίνε οι άλλοι. Δεν μου έχει κάνει κάτι η γυναίκα μου για να νιώθω έτσι. Δεν μου έχει κάνει κάτι ο άνδρας μου για να νιώθω έτσι. Δεν μου έχει κάνει κάτι η φιλενάδα μου, ο φίλος μου. Δεν μου έχει κάνει κάτι το παιδί μου. Δεν μου έχει κάνει κάτι ο γονιός μου. Εγώ δεν νιώθω καλά γιατί κάθε φορά που είναι γιορτές δεν νιώθω καλά. Γιατί έχω τις ταλαιπωρίες που είπαμε πως έχω. Οπότε όταν ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, μπορεί να μην είναι καλά τις γιορτές, μπορεί να είναι δύσκολο να κοιμηθεί καλά, να ξεκουραστεί καλά, να φάει καλά, να έχει καλή διάθεση, μπορεί έτσι με κόπο πολύ να τα βγάζει πέρα, ψυχικά και συναισθηματικά, όμως δεν θα επιβαρύνει τους άλλους ανθρώπους. Ένας όμως άνθρωπος εγωπαθής, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αναλαμβάνει ευθύνη του εαυτού του, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ενσυναίσθηση, θα βρει την ευκαιρία να κάνει εκδραμάτιση, το λεγόμενο acting out, δηλαδή θα τα βάλει μαζί σου, θα βρει μια αφορμή, όσο και αν προσπαθήσεις να είσαι τέλειος, τέλεια, τώρα αυτό είναι εκδραμάτιση. Πριν ήταν ότι ήθελες να πας τουαλέτα κύριε Λάκη, τώρα είναι εκδραμάτιση. Εντάξει, εκδραμάτιση είναι τώρα.
Γιατί δεν έχεις κάποιο λόγο να το κάνεις, το κάνεις έτσι για να ξεδώσεις. Εκδραμάτιση σημαίνει να μην νιώθουμε καλά και για να ξεδώσουμε, να βγάζουμε όλα μας αυτά τα αρνητικά συναισθήματα πάνω στους άλλους και να τους λέμε και ότι φταίνει κιόλας από πάνω. Εκδραμάτιση μαζί με gaslighting. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, μα καθόλου τυχαίο, μα καθόλου τυχαίο που η λέξη της χρονιάς για το 2022 ήταν το gaslighting. Για το οποίο gaslighting εμείς μιλούσαμε από το 18. Και στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» που εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» τέλη του 19, έχει μέσα ειδικό κεφάλαιο για το gaslighting ως ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου. Αλλά είμαστε πολύ μπροστά σε αυτό το κανάλι, δυστυχώς πολύ μπροστά σε γνώσεις που έχουν να κάνουν με δυσάρεστες εμπειρίες, άρα τις βιώσαμε αυτές τις δυσάρεστες εμπειρίες, τις βιώσαμε. Λοιπόν, άρα τώρα που είναι γιορτές, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, πάρα πολύ αναμενόμενο να μην νιώθουμε καλά εμείς οι ίδιοι, όσοι υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και όσοι είχαμε δύσκολη και τραυματική παιδική ηλικία, δηλαδή όλοι όσοι μπαίνουμε σε αυτό το κανάλι. Αν έχουμε έναν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, θα το βγάλουμε αυτό πάνω στους άλλους χωρίς να τους λυπόμαστε και χωρίς να τους συμπονούμε, χωρίς καθόλου ενσυναίσθηση και χωρίς να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας, οι υπόλοιποι ας κάνουμε τον προσωπικό μας ψυχικό, πνευματικό αγώνα προκειμένου να είμαστε καλά. Εγώ συνομιλάω με τον εαυτό μου και με το σκυλί μου, πάλι να συνομιλάω με τον εαυτό μου και προσπαθούμε να προγραμματίζουμε τη μέρα μας ώστε να μην είναι μια άδεια μέρα, αλλά ούτε και μια υπερβολικά γεμάτη μέρα, δηλαδή να κάνουμε λίγα πράγματα και καλά, να υπάρχει ένα αλφα πρόγραμμα, να μην είμαστε εντελώς απρογραμμάτιστοι, να κάνουμε κάποια πράγματα και να δίνουμε και άφεση αμαρτιών στον εαυτό μας. Δηλαδή δεν πειράζει αν είμαι και λίγο τεμπελάκος, δεν πειράζει αν δεν προλάβω να καθαρίσω το σπίτι εντελώς, δεν πειράζει αν έχει και λίγη σκόνη πουθενά, δεν πειράζει αν κοιμηθώ λίγο παραπάνω, δεν πειράζει αν φάω λίγο παραπάνω, οι γιορτές είναι, θα περάσουν. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του βίντεο και σε λίγο θα δείτε, σε λίγο αμέσως θα δείτε, στο τρίτο μέρος του βίντεο, που θα πάμε στο σπίτι και θα ανοίξουμε το πακέτο που θα σας στείλει ο Άκης από την Ιταλία. Λαγκουλίνο, έλα να ανοίξουμε το πακέτο μας, να δούμε τι μας έστειλε ο Άκης από την Ιταλία. Μυρίσου το να δούμε αν έχει μέσα ναρκωτικά. Μυρίσου το. Είμαστε φρόνημα, παιδιά, και κάνουμε όπως μας είπες. Το ανοίγουμε πάνω σε τραπέζι, Άκη. Ναι, Άκη, πάνω σε τραπέζι το ανοίγουμε. Ο Άκης 007 από την Ιταλία μας έχει στείλει αυτό το πακέτο, το σκυλί μας! Το σκυλί μας δεν θέλει να τύχει μέσα το πακέτο. Είμαι πολύ περίεργη. Είμαι πολύ περίεργη. Σκυλί μου, πού είσαι? Σκυλί μου. Ναι, μαζί με το σκυλί το ανοίγουμε το πακέτο. Τι έχει μέσα άραγε? Wow. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να έχει μέσα. Τι μπορεί να έχει μέσα? Έχει ωραία πράγματα. Άκη. Ο Άκης, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με τη... Είναι καλλιτέχνης, λοιπόν. Ψυχοεκπαίδευση, hashtag ψυχοεκπαίδευση. Hashtag no contact, hashtag συνεξάρτηση, hashtag PTSD, hashtag ναρκισισμός, hashtag gaslighting, γονοποίηση, νέκη, κατάθλιψη, ghosting, lucky limerers. Α, αυτό θα μπει, είναι τέλειο. Αυτό έχει θα μπει, μη σου πω θα κατεβάσω το πτυχίο που να το βάλω αυτό, είναι καταπληκτικό. Έχει κι άλλα, έχει κι άλλα, κοίτα Λάκη, κοίτα. Είναι τέλειο! Τέλειο! Μπράβο ρε Λάκη! Μπράβο ρε Άκη! Άρα είχες δίκιο, Άκη! Αν το ανοίγαμε αυτό στο αυτοκίνητο, δεν θα είχαμε χώρο για να το ξετυλίξουμε. Μας έχει κάνει κι άλλα δώρα ο Άκης όμως! Μας αγαπάει ο Άκης Λάκη και εμείς τον αγαπάμε! Αυτό είναι για την Αριστονίκη! Ένα πέταλο! Θα σε κάνει με τα πέταλα, Αριστονίκη ο Άκη!
ο Άκης. Λοιπόν, αυτό θα το πάρουμε στην Αριστονίκ. Αυτό είναι για την Αριστονίκ, είναι εδώ. Θα της πει ένα πέταλο της έχει φτιάξει της Αριστονίκης, ένα πέταλο. Έχει και φάκελο. Α, μας έκανε και εμάς πέταλο, μπας και μείνουμε απετάλωτοι εμείς. Θεός ο Άκης. Νομίζω στο μπάρι, δεν είσαι Άκη. Αυτό το πέταλο για μένα. Λέει. Ναι, με έχει πεταλώσει και εμένα. Μπας και εμένα, είμαι σίγουρη ότι είναι χειροποίητο αυτό. Αυτό είναι μέταλλο, βρε. Βαρύδιο για χαρτιά, κρεμιέται στον τοίχο. Φέρνει γούρι και ανοίγει κεφάλι. Έλα, Λακή. Έλα, Λακή. Έλα. Έλα, με σου άλλο το Στέφανο, Λακή. Έλα. Είναι σιδερέγγιο, είναι μεταλλικό. Έλα, Λακή. Έλα, Λακή. Ανοίγει κεφάλια. Ακούσες τι πω, Άκης. Ανοίγει κεφάλια. Κουκού. Εύχομαι μια καλή γουρλίδικη χρονιά με αγάπη Άκης. Ω, είμαι και πεταλωμένη τώρα. Είμαι και πεταλωμένη. Το πέταλο το άλλο είναι Αριστονίκ. Αυτό τι είναι. Καμιά μάχαιρα θα μας στείλει αυτός τώρα. Άκης, είσαι Θεός. Τα αγαπάμε. Άκης, 007. Ω, έφερε και του Βλάνκη μας. Ω, Βλάκη, είναι δικό σου αυτό βεβαίως. Για τις βραδινές σου βόλτες, χρόνια πολλά και καλή χρονιά, Λάκη, με αγάπη, Άκης. Κοίτα, Λάκη, τι σου έστειλε ο Άκης. Αχα. Είναι για να φωσφορίζεις το βράδυ, παιδί μου. Έλα, έλα να σε στολίσω. Έλα, έλα, έλα. Έλα να σε στολίσω, έλα. Έλα να σε στολίσω, έλα. Αυτό είναι ντουλάκι. Oh. Είναι ντουλάκι αυτό. Απ' την Ιταλία, βρε, απ' την Ιταλία, βρε, σε έχουν κάνει της μόδας, βρε. Βρε, που πήγες στο σούπερ μάρκετ και σε αναγνώρισαν τα παιδιά. Ναι. Δεν πήγες στο σούπερ μάρκετ, απ' έξω ήταν. Το βάλουμε. Δεν είναι ανάγκη να δείξουμε όλο το μυαλό μας. Δεν είναι ανάγκη να δείξουμε όλο το μυαλό μας. Άρα, και εγώ μπορώ να το βάλω, ξέρετε. Και εδώ βλέπετε το σκυλί που έχει φορέσει και το δεύτερο κορδόνι. Έχει φάει την χριστουγεννιάτικη κάρτα που του στέλνει ο Άκης. Χρονιά πολλά. Ένα λεπτό. Buon Natale, Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα. Α, μην ξεχνάμαστε. Βρήμα το έφαγες τα αλήθεια. Βρήμα είσαι άθλιος. Λοιπόν. Παραμονή Χριστουγεννών, στις 10 το βράδυ, θα κάνουμε ρεβιόν στο Θεκλό Καναλό. Γκλον, 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 τα βραχιόλια της βροντούν. Τι βροντάς, ρε, τι βροντάς. Έχεις δύο κολάνια, κολάνια, δύο. Έχεις δύο. Τι τρως. Σαν μια θιούλα είσαι, που έχει φορέσει πολλά κολλιά μαζί που δεν ταιριάζουν. Τι είναι αυτή η κατάσταση. Πόσα περιλέμια θα φοράς. Πόσα. 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 Ό,τι να είναι. Θεία Άκη, εγώ κοιμήθηκα για απόγευμα και ξύπνησα 9 το βράδυ και βγήκα έξω και φωσφορίζει το κολάρο μου, Θεία Άκη. Ναι. Ναι, σε ευχαριστώ που μου το πήρες. Ναι. Ναι, και κουνώ και την ουρίτσα μου.